Η μουσική είναι ένα μικρόβιο το οποίο το πήρα προφανώς από τους γονείς μου. Η πρώτη φορά που μου λένε ότι τραγούδισα, όχι ότι θυμάμαι γιατί προφανώς πολλά χρόνια πριν, ήταν νομίζω 3 χρονών πρέπει να ήμουν, κάπου εκεί. Πιθανότητα θα ήταν κάτι από Beatles σίγουρα, γιατί έτσι με νανούριζαν. Ο πατέρας μου τα έβαζε αυτά τα κομμάτια από πολύ μικρή ηλικιά μου, με έβαλε σε καλό δρόμο. Δεν το κράτησα επειδή θεωρώ πως άλλο είμαι εγώ και άλλο είναι ο πατέρας μου και κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Ήθελα από μικρός να κάνω κάτι δικό μου, να περάσω ένα δικό μου μήνυμα, να κάνω το δικό μου έργο. Και αυτό το έργο, άμα είχα κρατήσει το επίθετο αυτό, δεν θα μπορούσα να το κάνω ως εγώ. Θα με χαρακτήριζαν πάντα ως ο γιος του Χρήστου Δάντη. And she left me with a broken heart. Έχεις φύγει αρκετά μικρός σε ηλικία από την Ελλάδα. Έχεις ζήσει στην Αμερική. Ήταν ωραία χρόνια αυτά τα οποία πέρασες εκεί. Πήγα σε μια πάρα πολύ δύσκολη ηλικία στην Αμερική, γιατί είχα εδώ πέρα τους φίλους μου, ήμουν 8-9 χρονών τέλος πάντων. Είναι μια πολύ δύσκολη αλλαγή για ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία, αλλά με βοήθησε και με άλλαξε πάρα πολύ. Και με αυτήν την αλλαγή πιστεύω πως ορίμασα πιο γρήγορα. Επειδή ήταν ένα πολιτισμικό σοκ, τώρα πήγα από εδώ στο Οχάιο. Πήγα σε ένα μέρος της Αμερικής το οποίο είναι καθαρά Αμερική. Δεν είναι όπως στη Νέα Υόρκη που θα περπατήσεις στο δρόμο και θα δεις 50 εθνικότητες. Άρα δέχτηκες bullying εκεί. Μπορώ να πω πως ναι, πως είχα περάσει κάποιες πολύ δύσκολες στιγμές. Το αντιμετώπισα μόνος μου, γενικά δεν μιλούσα πολύ από μικρός, κράταγα τα συναισθήματά μου, δεν τα φανέρωνα ποτέ. Να μιλήσουμε για το τατουάζ και τη συμμετοχή σου. Έχεις καταλάβει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη ζωή σου σε αυτό το μοναδικό σύριαλ. Πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω στις ικανότητες μου και είναι κάτι στο οποίο δεν μπορούσα να πω όχι σε αυτή τη συμμετοχή. Σε κάποια περίοδο τέλος πάντων που έψαχναν νέους ηθοποιούς για τη φετινή σεζόν στο τατουάζ, μου έρχεται ένα μήνυμα από τον Ανδρέα του Γεωργίου, γνωριζόμαστε. Με ρωτάει άμα θα με ενδιαφέρει η υποκριτική και έτσι έκλεισε και η συμμετοχή. Φαντάζομαι ότι δεν το σκέφτηκες και πολύ, είπες κατευθείαν ναι. Το σκέφτηκα λίγο γιατί δεν ήξερα πώς θα είμαι εγώ. Καλησπέρα, ο Σωκράτης Καράς. Μάλιστα. Αστυνόμος Τατιάνα Δαμιανού, είπε αστυνόμος Αθήνα Λιμπέρη. Καθίστε. Τι ακριβώς τρέχει. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Λοιπόν, η μητέρα σου, η Μαργαρίτα Καρά, αγνοείται από την 1η-1η του 2000 και... Όπα, συγγνώμη, δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί της. Με εγκατέλειψε όταν ήμουν 2 χρονών. Οπα, μη βιάζεσαι. Ίσως δεν σε εγκατέλειψε. Το κλίμα από την πρώτη μέρα ήταν φοβερό. Όλη η ομάδα είναι απίστευτα παιδιά. Με δέχτηκαν με τεράστια καλοσύνη και δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Ήμουνα βέβαια πάρα πολύ αγχωμένος και τότε. Στο πρώτο γύρισμα ειδικά πήγα πολύ μαζεμένος. Μαθαίνεις εύκολα τα λόγια. Αρκετά, ναι. Αρκετά, αν και πάντα δυσκολευόμουν να μάθω στίχους και πίστευα ότι αυτό θα με επηρεάσει στα γυρίσματα. Ξεχνάω πολλές φορές πολλά πράγματα, αλλά σχετικά γρήγορα. Πώς θα σε δούμε μέσα στο τατουάζ, σε τι ρόλο? Ο Σωκράτης Καράς, ο χαρακτήρας μου, ουσιαστικά έρχομαι για να δω τι έγινε στη μάνα μου.